Τώρα να συνδεθούμε ζωντανά με τον καθηγητή καρδιολογίας και βουλευτή ΣΑΜΟΥ με τη Νέα Δημοκρατία, Χριστόδουλο Στεφανάδη. Κύριε Στεφανάδη, καλησπέρα. Καλησπέρα, κύριε Μαραβελίδη. Καλησπέρα. Λοιπόν, έχουμε πάρα πολλά θέματα, είναι γεμάτη η επικαιρότητα σήμερα, αλλά θα μου επιτρέπετε να ξεκινήσουμε με τον κορονοϊό, γιατί έχουμε φτάσει αυτή τη στιγμή σε ένα σημείο που μας ανακοινώνουν 150 κρούσματα και πάλι κάνουμε το σταυρό μας. Γιατί έχουμε χτυπήσει και το ρεκόρ των 262 κρούσματων. Εσείς ανησυχείτε για αυτήν την εξέλιξη? Όπως το λέτε, είναι ένα πρόβλημα. Ζούμε με τον κορονοϊό, υπάρχει μια έξαρση. Βέβαια, βλέπετε τι γίνεται σε όλες τις γειτονικές χώρες, στις δυτικές χώρες και πέρα του Ατλαντικού. Και ακόμα μπορούμε να πούμε ότι είμαστε ένα καλό σημείο. Καλό σημείο υπό την έννοια το ποστό των κρουσμάτων που αληθμένουν. Βέβαια, αυτό δεν είναι ο δείκτης, ο πραγματικός. Αυτό που πρέπει να εστιάζει κάποιος είναι οι νοσηλευόμενοι και οι νοσηλευόμενοι σε μονάδες θεατρικής θεραπείας, διασωληνωμένοι. Εκεί φαίνεται ότι είναι κάπου σταθερά τα πράγματα, γύρω στις 25 είναι σήμερα. Σε κάθε περίπτωση υπάρχει πρόβλημα. Και αυτό το πρόβλημα καλούνται οι πολίτες κυρίως να το αντιμετωπίσουν ακολουθώντας τις οδηγίες των ειδικών της πολιτείας. Πιστεύετε θα δούμε περισσότερα και αυστηρότερα μέτρα στο επόμενο διάστημα? Γιατί ήδη ακούσαμε και τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να βάζει στη συζήτηση ότι η κυβέρνηση έχει σχεδιασμό, αν χρειαστεί, και για τοπικά lockdown. Κάτι το οποίο βέβαια όπου γίνει θα είναι καταστροφικό για την οικονομία, την τοπική. Όπως το λέτε, το γενικό lockdown το οποίο έγινε πριν από τις εβδομάδες είχε αποτέλεσμα. Αλλά αντιλαμβάνεστε ότι δεν μπορεί να ζει η χώρα σε απομόνωση. Επομένως ήταν αναγκαίο να βγει σταδιακά στην κανονική ζωή. Βέβαια βλέπουμε ότι αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να αυξηθούν τα κρούσματα. Σε κάθε περίπτωση τα μέτρα τα οποία θα λαμβάνονται θα εξαρτώνται από την άνοδο, η πτώση, η στασιμότητα του ρυθμού επελάσεως της πανδημίας. Πιθανόν να χρειαστούν και τοπικά lockdown, όπως έγινε σε ορισμένα νησιά, όπως ξέρετε. Ας ελπίσουμε ότι δεν θα το δούμε αυτό να γίνεται πραγματικότητα. Πάντως, εκεί που λέμε ότι βρήκαμε κάτι για τον κορονοϊό, αρχίσαμε να χαρτογραφούμε τα επόμενα βήματα. Κάποιες χώρες είναι κοντά σε εμβόλια. Η Ρωσία ήδη έχει βιαστεί να ανακοινώσει ένα. Πάνω εκεί που λέμε ότι ξέρουμε περίπου τι μας περιμένει με αυτή την ασθένεια, την COVID-19, βλέπουμε, διαβάζουμε στο Bloomberg ότι στη Μαλαισία έχουν 9 κρούσματα από μια μετάλλαξη του ιού, που σύμφωνα με αυτούς είναι και 10 φορές πιο εύκολο στη μετάδοση. Και ήθελα να σας ρωτήσω, γιατί εσείς είσαστε καθηγητής, να μας βοηθήσετε λίγο τους τηλεθεατές να καταλάβουν τι σημαίνει αυτό για μας και εάν μια νέα μορφή, μια μετάλλαξη του ιού βγάζει τα εμβόλια που βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε ανάπτυξη άχρηστα. Ξέρετε, η μετάλλαξη είναι ένα συνηθισμένο φαινόμενο, βιολογικό φαινόμενο των ιών, εμπροκειμένου των κορονοϊών. Γι' αυτό άλλωστε και για τον ιό της γρίπης βλέπουμε ότι τα στελέχη εξαλάσσονται και κάθε χρόνο το εμβόλιο προσαρμόζεται ή κάθε δύο χρόνια στα νέα στελέχη τα οποία ανοιχνεύονται. Κάτι τέτοιο ανάλογο θα γίνει και με τον κορονοϊό. Ενδεχομένως η είδηση την οποία αναφέρεται που λέει για δεκαπλάσιο κίνδυνο μετάδοσης, ευκολία μετάδοσης, είναι μια μελέτη η οποία επεσήμανε αυτό το γεγονός. Εξαιρετώσει είμαστε έτοιμοι και γι' αυτό και για τις αλλαγές τις βιολογικές που είναι επακόλουθο της βιολογίας του ιού, προκειμένου του κορονοϊού. Και το εμβόλιο ή τα εμβόλια που θα προκύψουν θα προσαρμόζονται θυσίως στα νέα ενδεχόμενα στελέχη που θα προκύπτουν. Δεν είναι εκεί το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι να αρχίσει να κατασκευαστεί ένα αποτελεσματικό εμβόλιο, αποτελεσματικό όπως λέω, και από την άλλη πλευρά να είναι και ασφαλές. Είσαστε ξεκάθαρος. Και τώρα μέσα σε όλα αυτά έχει μπει στην κουβέντα και το τι θα γίνει με το άνοιγμα των σχολείων. Γιατί όταν έχεις τόσα πολλά κρούσματα μέσα κάθε μέρα, κάθε 24 ώρες, δηλαδή λέει από 100, 150, 200 κρούσματα. Και εσύ πας και ανοίγεις τα σχολεία 7 Σεπτεμβρίου. Εκεί δεν είναι σαν να προσκαλείς και λίγο άνοδο των κρούσματων? Ξέρετε, είναι ένα ερώτημα εύλογο. Από την άλλη πλευρά δεν μπορεί να σταματήσει η χώρα να λειτουργεί. Και η παιδεία προκειμένου. Τα σχολεία με αυτούς τους ρυθμούς ανόδου της πανδημίας, αυτά που καταγράφονται σήμερα, τα σχολεία πιθανότατα θα ανοίξουν στις προκαθορισμένες ημερομηνίες, τα παιδιά θα φοράνε μάσκα από μια ηλικία και πάνω και βέβαια θα είναι η καθημερινή η προσέλευση στο σχολείο. Γιατί το μοντέλο που έχει δοκιμαστεί
στο εξωτερικό, σε ορισμένες περιοχές, σε ορισμένες χώρες, εναλλάξει μαθητεία στα σχολεία, δηλαδή μία μέρα να πηγαίνω, μία όχι, δεν είναι αποτελεσματικό, είναι πιο επικίνδυνο. Γιατί τη μέρα που τα παιδιά δεν τα πηγαίνουν σχολείο, προφανώς δεν κάθονται κλειδωμένα σπίτι, πηγαίνουν, συναστρέφονται με άλλα παιδιά και ενδεχομένως να είναι φορείς της νόσου. Ας ελπίσουμε ότι θα μπορέσουμε να μειώσουμε τη μετάδοση σε καλύτερα επίπεδα και ότι θα μπορέσει γρήγορα να βγει ένα εμβόλιο για να βρούμε και εμείς λίγο φως στην άκρη αυτού του τούνελ της πανδημίας που τόσο πολύ μας χάλασε το 2020. Γρήγορα θα δούμε, κύριε Μαραβελίδη. Αυτή τη στιγμή το πρόβλημα είναι ότι όχι τόσο η επικινδυνότητα του ιός, ότι είναι ένας καινούριος ιός που δεν ξέρουμε την εξέλιξή του, τη βιολογία του, δεν ξέρουμε ποιοι είναι τέλει οι πλέον ευάλωτοι, ποιοι όχι. Γι' αυτό βλέπετε το φαινόμενο. 17χρονοι μεσολυνωμένοι και άλλους να περνάνε την νόσο ασυμπτωματικά τελείως, ανεξάρτητα από ηλικία. Δηλαδή, τώρα μαθαίνουμε. Και το φως στο τούνελ θα έρθει από τη γνώση που συσσωρεύεται με πολύ γρήγορους ρυθμούς, η βιβλιογραφία βρίσκει νέων δεδομένων και στην άλλη πλευρά, φάρμακο ή φάρμακα, εμβόλιο ή εμβόλια. Μιλήσατε για το ρωσικό εμβόλιο που διαφημίζεται. Αυτή τη στιγμή πιθανόν να είναι αποτελεσματικό, πιθανόν όχι. Πιθανόν να είναι ασφαλές, πιθανόν όχι. Δεν το ξέρουμε. Η κανονική, η παραδοσιακή ιατρική του 21ου αιώνα βασίζεται σε δεδομένα τα οποία καταγράφονται στη βιβλιογραφία, μελετώνται από τους επιστήμονες και μετά γίνεται η διάδοση του εμβολίου ή του φαρμάκου ή το φαρμάκο στον κόσμο. Αυτή τη στιγμή δεν γνωρίζουμε κάτι για το εμβόλιο. Κύριε Καθηγητά, σε αυτό το σημείο να πούμε και μία κουβέντα για τα ελληνοτουρκικά, γιατί έχει απλώσει πολύ η βεντάλια. Από τη μία πλευρά έχουμε θετικές δηλώσεις από τις ΗΠΑ, την Ευρώπη. Όλοι στηρίζουν μία ειρηνική λύση, μία διαπραγμάτευση, μία αποκλιμάκωση. Από την άλλη πλευρά όμως η Τουρκία από το ένα χέρι κάνει λόγο για διάλογο και από το άλλο χέρι σου βγάζει τρίτο πλοίο ερευνητικό το οποίο στέλνει στην Κυπριακή ΑΟΣ. Είναι προφανές η Ρεμοραβελή, η Τουρκία εκβιάζει. Είναι ένας τρόπος πρωτόγονος διπλωματίας, εισαγωγικά θα έλεγα. Νομίζω η κυβέρνηση χειρίζεται το θέμα πολύ καλά. Υπό την έννοια ότι γίνεται ένα μπαράς επικοινωνιακής διπλωματίας, δημιουργείται ένα τείχος απέναντι στην Τουρκία. Καταλαβαίνουν οι σύμμαχοι και οι μη σύμμαχοι ότι η Τουρκία αυθαιρετεί, ότι δημιουργεί ένα πρόβλημα στην Ανατολική Μεσόγειο, το οποίο πρόβλημα μπορεί να επεκταθεί και να υπάρξει γενικότερη ανάπτυξη. Αυτή τη στιγμή δηλαδή όλη η δυτική κοινωνία και όλος ο κόσμος έχει καταλάβει το δίκαιο ότι είναι από την πλευρά της Ελλάδος. Και βέβαια αυτό θα πιστεύω στο τέλος θα πιθανεύσει. Ξέρετε, το να κάνει κανείς πόλεμο, να αρχίσει κάτι, δεν είναι δύσκολο. Το θέμα είναι πώς σταματάει. Επομένως, έσχατο μέτρο είναι το θερμό επεισόδιο, η πολεμική επιχείρηση. Αυτή τη στιγμή η διπλωματία έχει τον βασικό και τον πρώτο ρόλο. Κύριε Στεφανάδη, σε αυτό το σημείο θα ήθελα να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή την επικοινωνία μας. Καλό βράδυ. Και εγώ, κύριε Μαρβελίδη, καλό βράδυ, καλή δύναμη. Ευχαριστώ πολύ.